Όλο και περισσότερη ένταση αποκτούν οι διαδηλώσεις σε αμερικανικά πανεπιστήμια κατά της Ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα. Στη Νέα Υόρκη, η αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις προσπαθώντας να διαλύσει αυτοσχέδιους καταβλισμού στο Πανεπιστήμιο της πόλης και στο Yale. Οι διαδηλωτές κατέληξαν τελικά στους δρόμους της αμερικανικής μεγαλοπόλης. Το Δημόσιο Πολυτεχνείο της Καλιφόρνια αναγκάστηκε να κλείσει λόγω των διαδηλώσεων, με τις παραδόσεις να διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης. Επίσης στην Καλιφόρνια, δεκάδες φοιτητές κατέλαβαν χώρους του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ και διαδήλωσαν σε αλληλεγγύη προς τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται στα ιδρύματα όλης της χώρας, περιλαμβανομένων των MIT και Harvard. Στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, ομάδα φοιτητών απέτησε το ίδρυμα να διακόψει κάθε σχέση και συνεργασία με το Ισραήλ. Από την αρχή του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, τα πανεπιστήμια προσπαθούν να διατηρήσουν τις ισορροπίες ανάμεσα στην ασφάλεια και την άσκηση πολιτικών ελευθεριών. Ωστόσο, οι τόνοι των διαδηλώσεων ανεβαίνουν, αναγκάζοντας πολλά εξ αυτών να αυστηροποιήσουν τους κανονισμούς τους.